Καταψηφίσαμε, γιατί δεν είναι συζήτηση αυτή για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ούτε εισήγηση είναι αυτή για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Ελπίζουμε ότι μπορεί να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη εισήγηση. Ας βάλουμε ορισμένα ερωτήματα όμως, επειδή αποφασίσατε να συζητηθεί. Ποια είναι τα αιτήματα των διευθύνσεων? Οι διευθύνσεις έχουν κάνει αιτήματα? Τι προσωπικό τους λείπει, τι ειδικότητες τους λείπουν? Από αυτό να ξεκινήσουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι, επειδή μας ενημερώνουν και εμάς οι διευθύνσεις, κατά καιρούς έρχονται αιτήματα, κατά καιρούς υπάρχουν οι διεκδικήσεις και από το ίδιο το Σωματείο των Εργαζομένων, τέτοια αιτήματα υπάρχουν. Αυτά έχουν πάρθει υπόψη. Με τι κριτήριο προτείνονται 300 δηλαδή, για παράδειγμα? Και όχι 400 ή 500 ή 600 ή 100. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το ουσιώδες θέμα πόσοι προσλαμβάνονται. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη φορά εδώ είχαμε καταλήξει ότι θα προσληφθούν 120 άνθρωποι. Είναι έτσι? Είναι έτσι. Πόσοι προσλήφθηκαν? Πόσοι προσλήφθηκαν? Υπάρχει ένας απολογισμός? Εδώ εμείς ψηφίσαμε ότι θα προσληφθούν 120 άνθρωποι. Πόσοι προσλήφθηκαν? Από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, είναι μόνο 35. Οι υπόλοιποι? Οι υπόλοιποι? Λοιπόν, κατά συνέπεια, επειδή μπήκαμε στην ουσία της συζήτησης για αυτό το θέμα, κάνουμε επομένως και εμείς τις ερωτήσεις μας, θέλουμε απαντήσεις για αυτό το ζήτημα, γιατί δεν προσλήφθηκαν οι υπόλοιποι, πόσα είναι τα αιτήματα των διευθύνσεων και παρακαλούμε πάρα πολύ, πάρτε τα υπόψη σας για να έρθει μια ολοκληρωμένη συζήτηση, γιατί πράγματι οι ανάγκες είναι πολλές. Είναι πολλές, μιλάμε για μια τεράστια περιφέρεια, για το 40% του πληθυσμού της χώρας, γεγονός που από μόνο το αποδεικνύει του λόγου του αληθές.